Καλημέρα, αγαπημένοι μου φίλοι. Παρασκευή σήμερα, 17 έχει ο μήνας. Κλείνουμε την εβδομάδα μας και βεβαίως αρχίζουμε με τον καλύτερο τρόπο, με την πιο γλυκιά καλημέρα. Κάθε Παρασκευή άλλωστε έχουμε αυτή την καλημέρα από τον Πάπα Χρήστο μας. Δώστε μου τον Πάπα Χρήστο, παρακαλώ. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Και μου λείψατε. Καλημέρα και έχουμε καιρό να τα πούμε. Έχουμε καιρό, πολύ καιρό. Δύο εβδομάδες έχουμε να τα πούμε. Πάπα Χρήστο μου, τι κάνεις, πώς είσαι. Έχουμε γάμο. Βρίσκεις στη χαρά τη μεγάλη, στην τρέλα τη μεγάλη, στα κέφια τα πολλά, στην όρεξη, στην προσβονή, στη λαχτάρα. Γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο γλεντάει η καρδιά μου, γλεντάει η ψυχή μου, γλεντάει η οικογένειά μου, γλεντάει η παρέα μου. Θέλω να πιστεύω ότι μαζί μας γλεντάει και ο Θεός. Και γλεντάμε κι εμείς μαζί σας, να ξέρετε. Παντρεύω το δεύτερο γιο μου. Είναι ο πρώτος μου γάμος όμως. Βιάστηκε ο μικρός να περάσει μπροστά. Έχω δύο υπέροχα παιδιά που τα λατρεύω, ο ένας 27 χρονών, ο άλλος 29. Έχουμε υπέροχες σχέσεις, καλές και όμορφες και ζεστές και δυνατές. Όσο μπορούμε τους αφήσαμε και τους μπρόξαμε να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους και να πορευτούν τα ίδια και να μην ζούμε εμείς για αυτά, αλλά να ζουν αυτά για αυτά και εμείς να απολαμβάνουμε αυτήν τη ζωή και αυτήν τη χαρά. Γι' αυτό και σήμερα θέλω να πω για τον γάμο. Βεβαίως. Θα πω για τον γάμο. Εννοείται για τον γάμο θα μιλήσουμε. Και τον πετυχημένο έτσι, γάμο. Έτσι, μπράβο. Μπράβο, Ελπιδάκη μου, έτσι. Αυτή η λέξη που συμφωνήσαμε χθες να είναι η σημερινή εκπομπή και τη χαίρομαι ιδιαίτερα. Ένας πετυχημένος λοιπόν γάμος. Τα έλεγε και στα παιδιά του σχολείου, ξέρεις, 30 χρόνια καθηγητής. Αυτό το θέμα μου άρεσε πολύ. Πώς πετυχαίνει η αγάπη, πώς πετυχαίνει το να έχουμε όμορφη σχέση με τον συνάνθρωπό μας. Πώς πετυχαίνει, μωρέ, να μην βασανιζόμαστε εμείς, να μην βασανίζουμε τον άλλον και να μην βασανίζουμε και τους γύρω μας. Πρώτα-πρώτα, έλεγα στους μαθητές μου, όταν ήταν νωρίς στη ζωή, τους μαθητές ακόμα, παιδάκια, φτιάξτε το χαρακτήρα σας, τους έλεγα. Είναι ευκαιρία τώρα, τους έδειχνα την τάξη. Το μαζί λέω, εδώ που ζείτε όλοι μαζί, είναι ευκαιρία ο ένας να καλλιεργεί το χαρακτήρα του άλλου. Και ο καθένας μας να καλλιεργεί το χαρακτήρα. Έτσι. Μη βγούμε στη ζωή έτσι άξεστοι, άφτιαχτοι, χωρίς να νοιαστούμε για την ψυχή, για την καρδιά. Να φτιάξουμε πράγματα. Αν προλάβουμε και τα φτιάξουμε αυτά τα πράγματα, δηλαδή να φτιάξουμε λίγη αγάπη παραπάνω, να μάθουμε να αγαπάμε, να μάθουμε και να αγαπιόμαστε. Δεν έχουμε μάθει άνθρωποι να αγαπιόμαστε, να αφινόμαστε δηλαδή στον άλλον, να μας αγαπήσει, να μας ζήσει, να μας απολαύσει. Το δεύτερο που χρειάζεται είναι να μάθουμε να έχουμε λίγη υπομονή παραπάνω. Έλα μωρέ, μια κουβέντα παραπάνω, μια κουβέντα έτσι. Ο άλλος μπορεί να είναι κάποια στιγμή ή άλλοι δίπλα μας, να είναι στενοχωρημένοι, να έχει προβλήματα. Τρίτον, να μάθουμε τον άλλον. Ζούμε με κάποιον, ζούμε με κάποια, ζω με τη σύντροφό μου, ζω με τη γυναίκα μου αύριο. Να τη μάθω, να ζητήσω από τον εαυτό μου με υπομονή να κάτσει να τη μάθει. Να τη μάθει, μωρέ, τι θέλει, τι δεν θέλει, τι μπορεί, τι δεν μπορεί, τι ετούτο, τι εκείνο, τι το ένα, τι το άλλο. Χρειάζεται να τον μάθουμε τον άλλον. Γιατί αν τον μάθουμε θα ξέρουμε και πώς θα συμπεριφερθούμε. Αλλά πρώτα όμως θα το πω, να μάθουμε τον εαυτό μας. Δεν τον ξέρουμε τον εαυτό. Πόσο σημαντικό είναι αυτό, Παπα Χρήστο μου, πόσο σημαντικό είναι αυτό. Ας μάθουμε τον εαυτό μας και μετά να γνωρίσουμε και τους άλλους. Να μάθουμε τον εαυτό μας. Και να τον αγαπήσουμε. Και μετά να τον αγαπήσουμε, αλλά πρώτα να τον μάθουμε, καρδούλα μου. Πρώτα να τον μάθουμε. Δεν γίνεται να μην ξέρουμε τις αδυναμίες μας. Δεν γίνεται να μην ξέρουμε τα πάθη μας. Δεν γίνεται να μην ξέρουμε αυτά τα οποία μπορεί να πειράζουν τον άλλον. Να πειράζουν και εμάς, να μας καταστρέφουν και εμάς
και να λέω, ζε μωρέ, και τι κάνω, πίνω μωρέ, πίνω και μεθάω, τι, πειράζω κανέναν. Τι μωρέ, τα λέω, δεν πειράζει κανέναν, να ξέρεις όταν πίνεις και μεθάς, πόσο κακό κάνεις και στον εαυτό σου, αλλά πόσο κακό κάνεις και στους άλλους. Κάποτε θα μου επιτρέψεις να πω κάτι. Βεβαίως. Μου έρχεται ένα κορίτσι. Ήταν και ο άντρας της μαζί, περίμενε έξω από τη σειρά του. Και μου λέει, πάτερ, πώς να σου το πω, αλλά πρέπει να σου το πω, είσαι τελευταία μου ελπίδα. Εγώ όταν κάνουμε έρωτα, στη στιγμή εκείνη την ερωτική, τη σεξουαλική, πονάω τόσο πολύ γιατί έχω ένα πρόβλημα υγείας, που νιώθω ότι βιάζομαι. Δεν μπορώ να υπομένω, το είπα, του το ξανάπα, δεν κατάλαβε, δεν μ' ακούει καν. Λέω, θα το πω με τρόπο όταν θα έρθει η σειρά του. Ήρθε μέσα. Του λέω, βρε καλέ μου, βρε φίλε μου, πώς τα πάτε, πώς κάνε. Τέλεια, παπά, όλα τέλεια. Λέω, στις προσωπικές σας στιγμές, εκείνες τις όμορφες, τις ωραίες, τις ερωτικές. Και εκεί τέλεια, παπά, κανένα πρόβλημα. Κανένα, παπά, κανένα, πίστεψέ με, εγώ είμαι μια χαρά. Όταν μετά σιγά σιγά του το είπα, με κοιτάει και μου λέει, είναι δυνατόν. Μωρέ, και ήθελα να το ξέρω. Είναι δυνατόν να βασανίζω τη γυναίκα μου? Αφού λοιπόν πήγα στο γιατρό, αφού λύσανε το θέμα, αφού έρχεται κλαίγοντας και μ' αγκαλιάζει άντρας 2 μέτρα. Και μου λέει, παπά μου, πω πω, πόσο ντρέπομαι που δεν είχα καταλάβει τίποτα. Και μου το λέει τώρα η γυναίκα μου ότι μου το έλεγε. Μου το έλεγε. Να ακούμε, να νιώθουμε και να καταλάβουμε, μωρέ, θα το πω, μην ακούς εσύ, Ελπιδάκη, μην ακούς, να καταλάβουμε ακόμα και τα πιο προσωπικά, το ερωτικό κομμάτι, τι θέλει ο ένας και τι θέλει ο άλλος. Είναι όμορφο να κάνουμε το τι θέλει και ο ένας και ο άλλος. Θα τολμήσω να το πω τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται. Ό,τι κάνουν κέφι και οι δυο. Γιατί αν δεν κάνουν κέφι και οι δυο κάτι από όλα αυτά τα ερωτικά, τότε είναι βιασμός στην ψυχή του άλλου. Και είναι ό,τι χειρότερο μπορούμε να κάνουμε την ίδια στιγμή που λέμε ότι τον αγαπάμε. Αγάπη λοιπόν, υπομονή, ταπείνωση, ο ένας να νοιάζεται τον άλλον, όλα να τα λύνουμε με κουβεντούλα όμορφη, αλλά, θα πω όμως, προσέξτε. Δεν θέλει ξερή σκέτη κουβέντα. Διότι με ξερή σκέτη κουβέντα, τι είπες, τι είπα, γιατί το είπες, γιατί το είπα, το είπες έτσι. Βρε, δεν το είπα έτσι, όχι, το είπες έτσι. Και αφού αποδείξαμε ότι δεν το είπαμε έτσι, όχι, εννοούσες αυτό. Τι θα παραπεί, μωρέ, εννοούσα, ότι μας λέει ο άλλος είναι η αλήθεια. Όχι ότι περνάμε εμείς από το μυαλό μας ότι μπορεί να μας είπε ο άλλος. Κάποτε να πω και ένα παράδειγμα. Μου έρχονται ένα νέο ζευγάρι, υπέροχα παιδιά, φίλοι γίνανε και μου λένε, ρε παπά, ώρες ολόκληρες κουβεντιάζουμε και ώρες ολόκληρες τσακωνόμαστε. Καλά μωρέ, νιώπαντρα παιδιά, νέα παιδιά, και τσακώνεστε για να λύσετε ένα θέμα, για πέστε μου, λέω, παράδειγμα, μου είπαν ένα παράδειγμα και λέω, πόσες ώρες το κουβεντιάζετε, α, μπορεί να μας πάρει από τις 10 το βράδυ που μαζευόμαστε, μέχρι τις 2-3 το πρωί. Και τώρα συγχωρέστε με πώς απάντησα εγώ. Θέλει να με συγχωρέσετε πρώτα για την απάντηση. Λέω, και τ' άλλο πότε το κάνετε, μωρέ? Και πετάγεται η κοπέλα πιο ζωηρή. Λέει, ε πάτερ, να αυτό είναι. Μετά προσπαθούμε να κάνουμε και έρωτα και δεν βγαίνει. Λέω, δεν βγαίνει. Αν λέω πρώτα, αντί να πούμε, αγάπη μου, αγαπούλα μου, λέμε, είσαι ψεύτρα, είσαι ψεύτης, είσαι κακός, είσαι τούτο, είσαι εκείνο, είσαι το ένα, είσαι το άλλο. Όλα τα κακά κοσμητικά επίθετα. Μετά όταν θα πούμε το αγάπη, αγαπούλα μου, χαρά μου, ψυχή μου, λατρεία μου, μωρό μου, δεν υπάρχει, δεν βγαίνει, δεν είναι αλήθεια. Τι να κάνουμε, ρε παπά? Το σημαντικότερο, παπά Χρήστο μου, αυτό που κρατάμε εμείς, ένας πετυχημένος γάμος, υφίσταται όταν υπάρχει αγάπη πάνω απ' όλα, σεβασμός, σεβασμός, αυτά είναι τα πιο σημαντικά, πραγματικά, να σέβεται ο ένας τον άλλον.
Και ξέρεις τι τους είπα μετά, λέω, να ξεκινάτε λοιπόν αντίστροφα. Πρώτα να κάνετε τα φιλιά σας, την αγκαλιά σας, την αγάπη σας, τον εορτά σας και μετά να κουβεντιάζετε. Έρχονται μετά από μήνες που λένε, παπά, τι πετυχημένη συνταγή μας έδωσες. Για λέω, θυμίστε μου τη συνταγή να μην την ξεχάσω κι εγώ. Και αφού μου είπανε το γεγονός, λέω, αυτή είναι η συνταγή καλή. Πόση ώρα, λέω, τώρα κουβεντιάζεται, ένα λεπτό, δύο λεπτά, πέντε λεπτά και τα λύνουμε τα θέματα. Να θυμόμαστε λοιπόν αυτήν την αγάπη που είπες, καρδούλα μου. Τρία πράγματα να έχει ο καθένας για τον εαυτό του πρώτα και μετά και για το ζευγάρι του. Αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση, αυτοσεβασμό. Ακριβώς. Χρειάζεται εμείς πρώτα να σεβαστούμε τον εαυτό μας, να έχουμε αυτοπεποίθηση και να έχουμε αυτοεκτίμηση. Και να θυμηθούμε μια ωραία φράση. Ακριβώς, αυτά κρατάμε. Ναι. Μια ωραία φράση του γάμου. Θα έχουμε, λέει, την αγάπη ο ένας τον άλλον που είχε και ο Χριστός όταν θυσιάστηκε για μας. Τέτοια αγάπη θέλει ο Απόστολος Παύλος στα ζευγάρια. Και ο ένας να θυσιάζεται για τον άλλον. Και τέτοια αγάπη ευχόμαστε και για τα παιδιά σας. Ευχόμαστε ένα πετυχημένο γάμο, αλλά πρώτα απ' όλα ευχόμαστε να περάσετε όμορφα, να περάσετε μια ξεχωριστή ημέρα και βραδιά με τους αγαπημένους σας ανθρώπους, μια μαγική ημέρα, και εύχομαι η ζωή των παιδιών να είναι σαν την αυριανή ημέρα, που θα είναι ολοχαρά. Και αυτή άλλο να τη ζήσετε όλοι, καρδούλα μου, όλοι να τη ζήσετε αυτή τη χαρά, τη αγάπη. Να σας ζήσουν, να σας ζήσουν, να τους χαίρεστε. Ευχαριστώ, θα γλεντήσω, θα χορέψω, θα γίνει χαμό. Περιμένουμε βίντεο, έτσι, θέλουμε βίντεο την επόμενη εβδομάδα που θα τα πούμε. Θα στείλω, μπράβο, έτσι, ακριβώς. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε από καρδιά, σας αγαπάμε. Να σας ζήσουν, να τους χαίρεστε. Γεια σας, γεια σας. Αχ, τι ωραία. Έχουμε χαρές. Παντρεύουμε το παιδί του Παπαχρίστου μας. Χαιρόμαστε κι εμείς, αν και είμαστε μακριά. Δεν πειράζει. Λοιπόν, πάω στο επόμενο...